τρίτη γενιά, μετά τον πόλεμο εννοώ, και λόγω κοινωνικών και ιστορικών, μετά από όλο ένα τεχνικό όρο που λέγεται συμβολικό ένταλμα. Και αυτό που στο συμβαίνει. Είναι το γεγονός ότι μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί κάποιος φυλετικά ή σεξουαλικά. Μπορεί να... Τρεις γενιές πιο πριν. Και κάπως είναι την εμπιστοσύνη τους, άρα αποταυτίζονται. Και έτσι δημιουργείται μεγαλύτερος χώρος, να πούμε, ελεύθερες επιλογές όσον αφορά τις προτιμήσεις ιδεολογικές και πολιτικές. Αδιανόητο για πριν 50 χρόνια. Αλλάζει πιο γρήγορα από ότι αλλάζουν οι θεσμοί. Σκεφτούμε να τις συσχετίσουμε και να τις εντάξουμε, να πούμε, ομαλά στο μνημονικό σύστημα. Άρα η γλώσσα μου θα μιλήσει για τη σχέση μας με το αυτό. Δεν θα πρέπει να μιλάμε, δηλαδή εγώ κάνω αυτό, αυτό κάνει εμένα. Με τα φυσική κατάσταση του κόσμου, του ανθρώπου. Αμα το πάρεις αυτό τώρα. Άρα να αναρωτηθούμε δηλαδή αυτά που μας κάνουν να αγωνιούν πράγματι να μας ενδιαφέρουν. Thank you.